κυκλοφορήσεις το βιβλίο σου, την αυτοβιογραφία σου, η οποία εγώ γνωρίζω, θα μου πεις και εσύ, μέσα έχει συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Με την καραντίνα την πρώτη που βρέθηκε άπλουσος χρόνος, είχαμε χρόνο, είχαμε διάθεση και μπήκα στο τρυπάκι να το ξεκινήσω. Ο τίτλος του βιβλίου θα είναι «Το άγνωστο χθες». Που εγώ ξαφνικά ήμουνα 17 χρονών, 18 και από τη μια μέρα στην άλλη έμαθα ότι θα γίνω, ας πούμε, πατέρας και έπρεπε να γίνω από τα 17 κατευθείαν το μυαλό θα έπρεπε να δουλεύει σαν 35 χρονών άντρα. Ο γιος μου πλέον είναι 10 ετών, έχουμε επαφή, προσπαθώ να κρατώ τις καλύτερες επαφές που μπορώ με το παιδί μου. Με τη μητέρα του παιδιού, παρόλο αυτό το σημαντικό γεγονός που σας ενώνει, έχετε επαφή? Έχουμε τυπικές επαφές για το παιδί. Όταν βλέπω το γιο μου νιώθω ότι βλέπω ένα θαύμα μπροστά μου, ότι βλέπω τη χαρά της ζωής μου, τι να σου πω. Μόνο έτσι μπορώ να το περιγράψω. Όλα είναι διαφορετικά όταν ξέρεις, είσαι μια γυναίκα και μένετε μαζί και αγαπιέστε και όλα είναι διαφορετικά και θέλετε να κάνετε ένα παιδάκι και το περιμένετε. Και είναι όλα αλλιώς όταν είσαι ένας έφηβος και ξαφνικά, ας πούμε, κάνεις μπάνιο στην παραλία και χτυπάει το τηλέφωνό σου και μαθαίνεις ένα τέτοιο νέο, ένα τέτοιο συγκλονιστικό νέο. Εκεί είναι που όλα αλλάζουν. Θύμωσες γενικά ότι γιατί δεν μου το είπες εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν το ξέρω? Θεωρώ ότι όλοι μας, όποια και αν είναι η κατάσταση, είτε είναι αυτή είτε είναι κάποια άλλη, πρέπει, αν αφορά εμάς κάτι, πρέπει να το γνωρίζουμε εξ αρχής. Όλα αυτά που έκανα και θέλω να συνεχίσω να κάνω, θέλω να τα κάνω για αυτό και θέλω να του δίνω το καλύτερό μου αυτό. Να είμαι το πρότυπό του. Θα σε πω λίγο στο Survivor, γιατί είσαι και γυμνασμένος, είσαι fit. Κοίταξε, το Survivor είναι ένα reality που πιστεύω οποιονδήποτε έχει αγωνιστικό πνεύμα μέσα του, τον ιντριγκάρει. Παρ' όλα αυτά βλέπω ένα reality φέτος, βλέπω παίκτες που προσπαθούν να αντιγράψουν προσωπικότητες από το περσινό, από το προπέρσινο. Ο Βαλάντης ήταν το νούμερο ένα που προσπαθούσε να κάνει, ας πούμε, τον τριαντάφυλλο. Νομίζω πως ο Γιάννης Τσολάκης προσπαθεί να κάνει τον Τάνο. Ο Τσακατσούκας αυτό το παιδί το βάλανε για να κάνει τον Μπάρτζι. Λες και βλέπεις το περσινό με προσωπικότητες και χαρακτήρες που είναι καμία σχέση.